Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, φίλες και φίλοι. Έχουν άραγε όλα τα κόμματα την ίδια αφετηρία σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την ανάπτυξη της Θράκης? Η απάντηση είναι όχι. Για μένα το ΚΚΕ, αφετηρία του και θεμελιακή του βάση ήταν και είναι πάντα βέβαια το δικαίωμα του λαού της περιοχής να ζει ειρηνικά, με αξιοπρέπεια, χωρίς φτώχεια, ανεργία, κοινωνικές διακρίσεις, χωρίς το ρατσιστικό μίσος, χωρίς την επικίνδυνη εμπλοκή στα ανατοϊκά σχέδια, χωρίς αυτόν τον κίνδυνο των θερμών επεισοδίων ή μιας πολεμικής σύραξης. Και βέβαια με κατοχυρωμένα τα δικαιώματα του λαού στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Για τα υπόλοιπα αστικά κόμματα τώρα, αφετηρία και βασική τους στόχευση είναι η εξυπηρέτηση των στόχων των επιχειρηματικών ομίλων και των γενικότερων γεωπολιτικών τους επιδιώξεων. Με βάση το σχεδιασμό λοιπόν της αστικής τάξης, η Θράκη και γενικότερα η περιφέρεια εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καλείται να παίξει λόγω και της γεωγραφικής της θέσης έναν αυξημένο ρόλο. Και ο ρόλος αυτός δεν είναι άλλος από την μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς όλη η ουσία του αστικού σχεδιασμού για την περιοχή της Θράκης. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η επιτροπή συστάθηκε τώρα ακριβώς που έχει εκδηλωθεί και μάλιστα σφοδρότατα το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή. Όπως είπε και ο γραμματέας, ο σύντροφος Διονύσης, το ΚΚΕ συμμετέχοντας με ειλικρίνεια και παρεμβαίνοντας με καθαρές θέσεις και στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, έχει καταθέσει το δικό του πόρισμα και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό και από αυτό το βήμα στην ανάδειξη αυτού του διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που προτείνουμε ως κόμμα στην εργατική τάξη της χώρας, στην εργατική τάξη και το λαό της περιοχής. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι ένα μέρος, ίσως όχι ασήμαντο, αυτού του αστικού σχεδιασμού για την περιοχή έχει ήδη υλοποιηθεί. Αυτό αφορά καταρχάς τον ενεργειακό σχεδιασμό, από τον οποίο όμως σχεδιασμό, την υλοποίησή του δηλαδή, εξάγονται και ορισμένα σημαντικά κατά τη γνώμη μας συμπεράσματα. Πρώτον, ενώ από τη Θράκη περνάνε δύο αγωγοί φυσικού αερίου, αυτή παραμένει ως περιοχή πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια. Ο λαός της περιοχής δεν έχει ακόμα πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή εμπορικού δικτύου φυσικού αερίου για βιομηχανική και οικιακή χρήση, που θα καλύπτει σε πρώτη φάση τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής, αφήνοντας εκτός τους ανθρώπους, τους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στα χωριά και τις κομοπόλεις. Αυτή η εξέλιξη, πέρα από την τεράστια καθυστέρηση που είναι οδυνηρή, γιατί μιλάμε για τη Θράκη και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει εδώ κρύο το χειμώνα και πόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες για θέρμανση των κατοίκων εδώ στην περιοχή, δεν σημαίνει αυτή η εξέλιξη που είπα πριν, η ανάπτυξη δηλαδή του εμπορικού δικτύου, ότι θα βελτιώσει και την κατάσταση για το λαό της περιοχής. Αν δεν συνοδευτεί και από πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θέτουμε ως στόχους πάλης ως ΚΚΕ, δηλαδή την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την κάλυψη του κόστου σύνδεσης, αλλά και του σχετικού εξοπλισμού από το ίδιο το κράτος. Διαφορετικά, το κόστος εγκατάστασης, ξέρετε, είναι απαγορευτικό για τους ανέργους και για τους εργαζόμενους τους χαμηλόμισθους. Πώς θα εγκαταστήσουν αυτήν την εγκατάσταση θέρμανσης για το φυσικό αέριο? Η ενεργειακή όμως φτώχεια, από την οποία μαστίζεται ο λαός της περιοχής, όπως είπαμε, δεν αντιμετωπίζεται και παρά το ότι προχωράει η κατασκευή του IGB, του λεγόμενου διασυνδετήριου άξονα. Το LNG, όπως ξέρετε πολύ καλά, μπαίνει στην τελική ευθεία, ενώ παραμένει στις προτεραιότητες των ενεργειακών μονοπωλίων εδώ και η μετατροπή του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος νότια καβάλα στον Πρίνο ως μια υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Τα έργα αυτά δεν αντιμετωπίζουν τη λαϊκή ενεργειακή φτώχεια. Δεν αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες για φθηνή ενέργεια. Αντίθετα, πρόκειται για σχεδιασμούς που εναρμονίζονται
με τους στόχους αύξησης της κερδοφορίας ντόπιων και ξένων ενεργειακών κολοσσών, αλλά και με τις στρατηγικές επιδιώξεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σταδιακή απεξάρτηση από το ρώσικο αέριο. Ανάλογους στόχους τώρα υπηρετούν και τα επενδυτικά σχέδια που ακούγονται εδώ και εκεί για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο, ως μεταβατικό καύσιμο, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που λειτουργούν ήδη και αυτά που σχεδιάζονται, αλλά και αυτά δεν έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών του λαού σε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίθετα, έχουν στόχο εξαγωγικό, τη διασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίστοιχα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκεται και εδώ να δοθεί κερδοφόρα διέξοδος των υπερβολικά συσσωρευμένων κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει αυτά τα μονοπόλια ενέργειας και που αυγατίζουν ακόμα περισσότερο τώρα με τις τιμές που έχουν πάει στα ύψη. Και έλεγα να πάρουν βεβαίως προβάδισμα οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι που ηγούνται παγκοσμίως στην τεχνογνωσία κατασκευής ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, Αμερικανούς και Κινέζους. Συνεπώς, οι πράσινες επενδύσεις, έτσι λέγονται, η εκμετάλλευση του πετρελαίου του πρίνου από την ενεργειακή, η οποία απολύει και βγάζει σε διαθεσιμότητα τους εργαζόμενους της, της γεωθερμίας στον Εύρο, στην Ξάνθη, την Καβάλα, γιατί υπάρχει και τέτοια πηγή ενέργειας εδώ στην περιοχή. Ο στόχος να γίνει, για παράδειγμα, η Κομωτινή ένα ενεργειακό κέντρο μετά την ολοκλήρωση της απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, τα υδροηλεκτρικά στη Δράμα, η αγωγή του φυσικού αερίου, με λίγα λόγια, όλα τα σχέδια που ξετυλίγονται από την αστική τάξη για τον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή δεν αφορούν τελικά τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία της περιοχής. Όσο για εκείνο το αφήγημα, για τις χιλιάδες δίθεν θέσεις εργασίας που θα δημιουργούσε ο ΤΑΠ στην περιοχή, νομίζουμε ότι έχει προπολού καταρρεύσει. Οι εργαζόμενοι στη διάρκεια της κατασκευής αυτού του αγωγού δούλευαν με εξαιρετικά εξαντλητικά ωράρια, η πλειοψηφία στους μισθούς ήταν πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες και τώρα πλέον στη φάση της λειτουργίας, της κανονικής λειτουργίας, απασχολείται ελάχιστο εργατικό προσωπικό. Ενώ το αιωλικό πάρκο που βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης στο Λιβαδίτη στην Ξάνθη αποδεικνύει πόσο ισχύουν τελικά και τι αξία έχουν αυτές οι λεγόμενες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αφού μιλάμε για μια περιοχή, για όποιον έχει πάει, μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους, χαρακτηρισμένη και ως Natura. Και να το πούμε εδώ, να το δηλώσουμε και από αυτό το βήμα, ότι το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής ενάντια σε νέες άδειες για ιδιωτικά αιωλικά πάρκα. Τέλος, και έχει και αυτό τη σημασία του, όσοι θεωρούν τους αγωγούς ως παράγοντες ασφάλειας και ειρήνης, καλά θα κάνουν να κοιτάξουν και λίγο προς τη μεριά της Ουκρανίας. Το παράδειγμα είναι εξαιρετικά διδακτικό, γιατί είναι μια χώρα αυτή και αν δεν διαρρέεται από αγωγούς. Το ΚΚΕ συνοπτικά θεωρεί ότι μόνο ένας κρατικός φορέας ενέργειας στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας θα μπορεί να αξιοποιεί, κοινωνικοποιώντας τις φυσικά όλες τις πηγές ενέργειας, το λιγνίτι, την υδροηλεκτρική, την αιωλική, ηλιακή, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τη γεωθερμία, τα πάντα, βασισμένο σε ένα κεντρικό σχέδιο που θα παίρνει υπόψη τις περιοχές φυσικού κάλους, τους αρχαιολογικούς χώρους, την απόσταση από κατοικημένες περιοχές και από άλλες δραστηριότητες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στην υγεία των εργαζομένων, στην ασφάλεια του λαού και των εργαζομένων. Και θα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά επειδή δεν θα υπόκειται, επειδή θα είναι απαλλαγμένο από την επιδίωξη του καπιταλιστικού κέρδους. Φίλες και φίλοι, για την ανάγκη να βελτιωθεί το οδικό, το συνδρομικό δίκτυο στην περιοχή, για την ανάγκη, για παράδειγμα, να κατασκευαστούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, παιδικοί σταθμοί και ένα σωρό τέτοιες υποδομές, λίγο πολύ μιλάνε όλα τα κόμματα και τα επαναλαμβάνουν μάλιστα και στα πορίσματά τους. Ότι η περιοχή της Θράκης, για παράδειγμα, επίσης, ότι είναι πολύ πλούσια σε ορυκτό πλούτο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Ποια είναι εδώ όμως η βασική διαφορά του κόμματός μας, του ΚΚΕ, από όλους τους υπόλοιπους? Για να δείτε μερικές, για ακούστε. Κανένας τους δεν μιλάει για την κατάργηση των διοδίων. Κανένας από τα άλλα κόμματα δεν μιλάει για το ποιος πληρώνει όλα αυτά τα έργα
και μια και δυο και τρεις φορές όταν τα χρησιμοποιεί. Κανένας τους δεν μιλάει και δεν εξηγεί γιατί δεν έχουν γίνει, βρε παιδί μου, μέχρι σήμερα, αφού αποτελούν βασικές ανάγκες του λαού της περιφέρειας. Φυσικά και αποτελούν. Το λένε και αυτοί. Γιατί δεν τα έχουν κάνει, λοιπόν. Και δεν μιλάνε για αυτά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όποιο έργο γίνεται πρέπει καταρχήν να συμφωνεί με τη λογική του κόστους και του ωφέλους και βεβαίως να εξυπηρετεί, πρέπει να εξυπηρετεί, διαφορετικά δεν γίνεται, το όποιο έργο και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, έργα δεν γίνονται και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έγινε. Και όλα αυτά, παρόλο που ο λαός, και ο λαός της περιοχής βεβαίως, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, πληρώνει το 95% του συνόλου των φορολογικών εσόδων της χώρας και μόνο το 5% οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως συνεχίζει να συμβαίνει και επαναλαμβάνεται και με τον καινούριο προϋπολογισμό που θα συζητηθεί σε λίγες μέρες στη Βουλή για το 2022. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, ενός ορυκτού πλούτου στον οποίο είναι εξαιρετικά πλούσια, όπως είπαμε, η περιοχή, και ένας ορυκτός πλούτος που ανήκει στο λαό βεβαίως, είναι λαϊκή περιουσία, η όποια αξιοποίηση δεν γίνεται προς το συμφέρον του. Δίνεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος, ούτε δικαιώματα ούτε περιβάλλον. Αρκεί να δει κανείς τι γίνεται και πώς συμπεριφέρεται η ελληνικός χρυσός στη Χαλκιδική. Όχι μόνο απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά και απέναντι στο περιβάλλον και απέναντι στην τοπική κοινωνία. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται να μεγαλώσει η διεκδίκηση του λαού για όλα αυτά που αναλυτικά μπαίνουν και στο πόρισμα που έχουμε καταθέσει. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, ίσως για ένα ειδικότερο ζήτημα που απασχολεί κάθε χρόνο την περιοχή, και μιλώ για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ένα ζήτημα που έχει εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα για την περιοχή. Πρόκειται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγκυβερτιωτικών αντιπλημμυρικών έργων υποδομής που θα προλαβαίνουν, θα αμβλύνουν και θα αντιμετωπίζουν την εμφάνιση των πλημμυρών, όπως στην κοιλάδα των ποταμών Εύρου ή του Ερυθροπόταμου στο Δημότυχο, στην περιοχή της Ελευθερούπολης, της Τούσλας, στον Ορεινόγκο, της Ξάντης, της Ροδόπης. Μιλάμε για τη διευθέτηση του χυμάρου Καλυφίτου, αλλά και τη λειψιδρία, γιατί έχει και αυτό το φαινόμενο, επειδή θα αποταμιεύουν και θα εμπλουτίζουν τα υδάτινα αποθέματα. Και κατά τη γνώμη μας αποκτούν άμεση προτεραιότητα εκείνη η μελέτη και η κατασκευή των φραγμάτων του Δερίου, του Ασπρονερίου και άλλα μικρότερα. Νιώσιμουν και γέρασα βέβαια, αλλά θα επιμένουμε, για το φράγμα του Δερίου εννοώ, αλλά θα επιμένουμε να τα διεκδικούμε. Άμεση ειδική παρέμβαση, και έχει αξία αυτό, άμεση ειδική παρέμβαση πρέπει να γίνει για τον οικισμό εδώ κοντά, για τον οικισμό του Απαλού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς και στις γύρω περιοχές, γιατί όπως πάρα πολύ καλά θυμάστε, πέρσι τέτοιο καιρό, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ένα χρόνο πριν, ένας πυροσβέστης έπεσε νεκρός και κινδύνεψαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Αν δεν γίνουν έργα σε αυτή την περιοχή, πότε θα γίνουν? Και πού? Αντίστοιχα για τους οικισμούς στην Κομωτινή και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρόνιας και Σαφών, αλλά και στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου. Έχουμε ως κόμμα και το έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένα ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε συνδυασμό με αυτούς της περιοχής. Διεκδικούμε τη συγκρότηση κρατικού ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων, που θα υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία και βεβαίως θα αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας αλλά και της διασυνοριακής επιβεβλημένης συνεργασίας. Τέλος, άφησα για το τέλος, αλλά όχι για λόγους σημασίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οφείλουμε να σταθούμε σε μια ακόμα βασική πλευρά, η οποία αφορά την περιοχή και την καθορίζει πια, ναι, την καθορίζει πια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για την ταχύτατη μετατροπή εδώ της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα της Θράκης σε ένα μεγάλο στρατιωτικό κόμβο και σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Και αυτό γίνεται επειδή αυτό επιτάσσουν οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες της ελληνικής αστικής τάξης. Δεν γίνεται για την ασφάλεια του λαού και της περιοχής. Ίσα ίσα υπονομεύεται αυτή η ασφάλεια και η ειρήνη του λαού της περιοχής. Μόνο που έτσι με τις επιλογές αυτές
Η χώρα μας εμπλέκεται και ειδικότερα και ακόμα περισσότερο, ειδικά τούτη η περιοχή, εμπλέκεται ακόμα περισσότερο στους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσονται και οι εξελίξεις, οι ραγδαίες εξελίξεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η μετατροπή αυτού του λιμανιού σε μια αμερικανονατοϊκή βάση. Έτσι όμως, και πρέπει να ακουστεί αυτό δυνατά εδώ, να τα ακούσει ο λαός της περιοχής, έτσι όμως εδώ η Θράκη και ο λαός της δεν μετατρέπονται μονάχα σε ορμητήριο των αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων. Ταυτόχρονα μετατρέπονται και σε στόχο των αντιπάλων τους. Γι' αυτό αναδεικνύεται, θεωρούμε, το πόσο σημαντικό είναι το αίτημα για να μην υπάρχει καμία συμμετοχή, για να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια των υπεριαλιστών, για να υπάρξει αποδέσμευση από τη λιποσυμμαχία του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με εργατική εξουσία. Γιατί μόνο με αυτό το πλαίσιο, με την εργατική λαϊκή εξουσία, θα μπορέσει η χώρα να οικοδομήσει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους λαούς της περιοχής και γενικότερα. Και βέβαια πρέπει εδώ και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε και εμείς τη μεγάλη προχθεσινή κινητοποίηση, εκδήλωση που διοργάνωσαν εδώ στην Αλεξανδρούπολη Επιτροπές Ειρήνης, Σωματεία, άλλοι μαζικοί φορείς από όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφέρειας και με την οποία βεβαίως εκατοντάδες εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, νέοι διατράνωσαν την αντίθεσή τους στη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης και όλης της περιοχής σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, ορμητήριο πολέμων και παράλληλα, όπως είπαμε, στόχο αντιπίνων από τους ανταγωνιστές τους. Η μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση, ο παλμός της, ο δυναμισμός της, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στους υπεριαλιστές και την ελληνική κυβέρνηση ότι η Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της, ναι, μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτόν τον ρόλο που την προορίζουν η ελληνική αστική τάξη και η περιβόητη σύμμαχή της.